Γεια σας παιδιά, Τζόνις εδώ ή αλλιώς DJ Everb. Τι θα σας δείξω σήμερα? Αυτό φυσικά που λέει το βίντεο, ο λόγος για τον πολύ αναμενόμενο αναβαθμισμένο RS Version 2. Τη σύνοκιν σε σχεδιασμό του Phil Brusato και Δημήτρη Αγραφιώτη από τη σειρά Platform Series. Ευχαριστώ το Λίκο που αφουνόδωσε για την παρουσίαση. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς έχει τη συσκευασία του, τι καλούδια έχει μέσα. Να δούμε τις αναβαθμίσεις που έχουν γίνει σε σχέση με τον RS Version 1. Να κάνουμε και ένα συστηματάκι, να δούμε τι λέει. Σε αυτό το κουτάκι λοιπόν έρχεται ο Άρης μας ανάγλυφος στο πάνω μέρος, D24 ότι είναι 24. Στο πλαίνο μέρος Platform Series Design by Phil Brusato Vaping Greek, RS Version 2 και το χρώμα έχουμε επιλέξει. Platform Series Design by Phil Brusato Vaping Greek. Στο κάτω μέρος πινακάκι προειδοποιήσεις, τα περιεχόμενα και το Scratch and Check για να λέγω της νησιότητας. Είναι ο Kine Technology Certified. Και σαν ανοίξουμε το κουτάκι μας ρωτά, ο Δημήτρης και ο Φιλ σε αυτήν την ωραία φωτογραφιούλα και η πρώτη καρτούλα στα χέρια μας, η ευχαριστήρια με τις υπογραφές των παιδιών. Στο πίσω μέρος ένα QR code για να δείτε περισσότερα βίντεο για πληροφορίες για τον Άρη. P και D, find more under the try, η καρδούλα μας και ο Άρης version 2 ανανεωμένος με το νέο σχεδιάκι στον αθλητή του αέρα. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα καλούδια στο κάτω μέρος. Ένα σλιδάκι είναι κοινό από καουτσούκ για να προστατεύσουμε το γυαλάκι μας σε περίπτωση πτώσης. Πρώτο σακουλάκι, έξτρα βιδάκια, ένα διπλό κατσαβιδάκι ίσιο και σταυρό. Τα δύο εργαλειάκια πυρήνες του Φιλ και του Δημήτρη για να στρίβουμε την αντίστασή μας, θα χρησιμοποιήσουμε κάποιο. Επόμενο σακουλάκι, έξτρα φιμε τζαμάκι, έξτρα χωμορυγκάκια, το νέο μας drip tip και το τσιμουχάκι για το top cap. Και ένα σακουλάκι με Japanese organic cotton, δύο τσαστούλες στο 1 ohm και ένα μέτρο σύρμα 26GA. Και το manual μας. Και στη τελευταία σελίδα φυσικά έχουμε τα ελληνικά όπως έχει και η Inokin σε κάθε προϊόν της και μπράβο τους γι' αυτό. Αναλυτικά τα μέρη του ατμοποιητή μας, πώς έχουμε πρόσβαση και πώς ρυθμίζουμε το νέο Crosser Flow, τοποθέτηση αντίστασης, τοποθέτηση VAMVAQ στην αντίσταση, πώς τη διαβρέχουμε πριν κλείσουμε τον ατμοποιητή μας. Γέμισμα από πάνω και ρύθμιση από το δαχτυλί του αέρα από κάτω. Και στην τελευταία σελίδουλα τα social media της Inokin για να κάνετε follow. Και ας δούμε τα πρώτα χαρακτηριστικά του RS2. 5 μέλη χρωτικότητα ο συγκεκριμένος, D24 περιμετρικά 24 χιλιοστά, 42 χιλιοστά ύψος. Platform Series στο λογότυπο στην καμπάνα και RS2 MTL RTA. Στο κάτω μέρος RS2 MTL RTA το λογότυπο, 5-10 πίξος πόλος Inokin. Και ας βάλουμε τον πρώτο Άρη δίπλα για να δούμε τις πρώτες εμφανείς αλλαγές που έχουν γίνει. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το top cap. Στον Άρη τον πρώτο, σέρνοντας απλά το top cap, ανοίγαμε και γεμίζαμε. Το ίδιο είναι και στο 2, μόνο όπως βλέπετε τώρα δεν μπορούμε να ανοίξουμε. Γιατί υπάρχει η λειτουργία childproof σε συνεργασία με το drip tip, όπως και στο slide tank. Όπως βλέπετε έχει αυτό το ξεγκωματάκι και δημιουργείται η ασφάλεια στο top cap. Φυσικά αν βάλουμε το άλλο drip tip μέσα, που εμένα μου αρέσει περισσότερο, η ασφάλεια αφαιρείται. Και συρταρωτά πάλι, ανοίγουμε το top cap και όπως βλέπετε έχει και δύο αστεράκια βιδάκια, τα οποία ξεβιδώνοντάς τα μπορούμε να αλλάξουμε την τζιμουχούλα. Και άλλη μια διαφορά όπως παρατηρήσατε είναι στη τζιμούχα πάνω την καινούρια, έχει κάτι σαν σφράγισμα, η οποία μάλλον αποτρέπει τις διαρροές ακόμα και όταν ανοίξει το top cap στη τσέπη μας και γυρίσει ανάποδα ατμοποιητής. Θα το τεστάρουμε πιο μετά. Η επόμενη αναβάθμιση λοιπόν είναι στο αθλητή του αέρα. Όπως βλέπετε στον αέρα τον 1 μπορούσαμε να επιλέξουμε και τις 4 τρυπούλες ανοιχτές ή και τη μία-μία ξεχωριστά. Μόνο που το δαχτυλιδάκι του αέρα έκανε αυτό το ρολ, δεν είχε κάποιο σταμάτημα μετά από κάθε επιλογή. Το αποτέλεσμα ήταν να φεύγει η ρύθμιση. Στον Άρη το 2 όμως έχει προσθεθεί η νέα τρυπούλα 08 True MTL. Επιλέγουμε πάλι και τις 5 τρυπούλες ή και την κάθε μία-μία ξεχωριστά. Και το βασικό που έγινε είναι ότι κάνει αυτό το κλικι, δηλαδή έχει stop μετά από κάθε επιλογή. Έτσι το αθλητή δεν κάνει αυτό το ρολ να μας χαλάσει τη ρύθμιση. Πολύ ωραίο αυτό. Πολύ μου άρεσε αυτή η αναβάθμιση. Λοιπόν, ας λύσουμε τον Άρη μας, τερματίζοντας το δαχτυλίδι του αέρα και ξεβιδώνοντας τη βάση μας, κρατώντας το tank. Πολύ απλά, όπως και στο πρώτο. Ωραία, η καμπανούλα μας εδώ με το τζαμάκι, το οποίο αφαιρείται πάλι όπως και στον πρώτο Άρη, πολύ απλά. Ας συγκρίνουμε και τις καμπάνες. Να δούμε αν υπάρχει κάποια αλλαγή. Δεν βλέπω φυσικά κάποια αλλαγή, οι ίδιες μου φαίνονται. Και ας προχωρήσουμε να δούμε τις αλλαγές στη βάση μας. Στον πρώτο Άρη είχαμε ανοιχτά τα λούκια που βάζαμε το βαμβάκι, όπως βλέπετε εδώ.
Στον Άρη το 2 φυσικά είναι κλειστά τα λούκια. Το αποτέλεσμα είναι ότι γίνεται πιο εύκολο το βαμβάκωμα. Δεν ανησυχούμε πως η καμπάνα πάρει το βαμβάκι μαζί βιδώνοντάς την. Επόμενη αλλαγή είναι το νέο Cross Airflow. Όπως βλέπετε, πώς ρυθμίζεται τώρα. Λοιπόν, όπως βλέπετε, το deck μας πάνω έχει 4 ανοίγματα στην ουσία, 2 πιο μικρά και 2 πιο ανοιχτά. Εμείς πάμε στο πιο ανοιχτό άνοιγμα, όπως βλέπετε εδώ. Σε αυτό το σημείο παίρνουμε το κατσαβιδάκι μας, το τοποθετούμε στο σημείο και γυρνώντας το, όπως βλέπετε δεν έχει roll, δηλαδή δεν γυρνάει γύρω γύρω, έχει stop και αυτό. Οπότε το γυρνάμε από την άλλη μεριά για να ρυθμίσουμε πόσο ανοιχτή θα είναι η εισαγωγή ή πόσο κλειστή. Βλέπετε εδώ έχει σταμάτημα, δεν κάνει ρόλο, πρέπει να γυρίσουμε πάλι πίσω, πολύ εύκολο. Και φυσικά όταν έχουμε και στιγμή αντίσταση πάνω μπορούμε να κάνουμε αυτή τη ρύθμιση. Πολύ ωραίο το νέο Cross Airflow, μου άρεσε αρκετά. Και ας βιδώσουμε τη βάση μας στο tab, να κάνουμε ένα στισηματάκι, αφού πρώτα φυσικά λύσουμε τις βιδούλες από τους πόλους λίγο. Πώς θα βάλουμε την αντίσταση από πάνω, δεν γίνεται. Ωραία, μέχρι εδώ καλά είμαστε. Και ας πάρω το Fields Build Tool με 2,5 πυρήνα να κάνω μια αντιστασούλα με 26GA 40 κανθαλάκι. Λοιπόν, να κάνουμε 7 σπυρούλες, ξεκινήσουμε την πρώτη. 2, 3, 4, 5, να τις φτιάξουμε και λίγο, 6, 7, Space Coil, με ξέρετε εμένα, το Space Coil μ' αρέσει. Το προτιμάω. Καλή βγήκε. Μια χαρά. Ωραία. Και τοποθετήσουμε λοιπόν την αντιστασούλα μας κατά αυτόν τον τρόπο όπως βλέπετε. Τοποθετούμε το σημαντάκι στη σκισμή μέχρι κάτω. Και από την άλλη μεριά. Ωραία. Και ας ξεκινήσουμε να βιδώσουμε τον πρώτο πόλο μας. Για να δούμε εδώ τώρα. Πολύ ωραία. Πάμε και στον άλλον απέναντι. Να βιδώσουμε σιγά σιγά, χωρίς να βάλουμε έτσι πίεση πολύ. Τέλεια. Να δούμε, έχουμε κεντράρει ακριβώς το κόλλι μας πάνω από την εισαγωγή. Το φτιάξουμε και λίγα και να το μαζέψουμε. Ωραία. Λοιπόν, το ύψος τώρα κάπου εδώ το βάζω εγώ. Εδώ είμαστε καλά. Ωραία. Λοιπόν, να σκόψουμε τα περισσεύματα. Πάρουμε εδώ το κοφτάκι μας. Τσακ, πάει το ένα. Πάει και το άλλο. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ έχει αφήσει λίγο σειρματάκι και αυτό δεν θέλουμε να μείνει, γιατί βιδώντας μπορεί να κουμπίσει την καμπάνα και να έχουμε βραχυκύκλωμα. Δεν το κόψει το κοφτάκι, οπότε εγώ παίρνω το κατσαβιδάκι και τα βάζω μέσα στην υποδοχούλα. Έτσι τα πιέζω μέσα εδώ για να μην εξέχουν, όπως είπαμε. Τέλεια, είμαστε κομπλέ. Και να δούμε τώρα τι αντίσταση βγάλαμε. 0,80 κάτι λογικά, 0,87. Να θερμάνουμε και λίγο το coil μας. Όχι πολύ, έτσι λιγάκι. Ωραία. 0,89, εντάξει, μια χαρά είμαστε. Κομπλέ. Μια επιβεβαίωση ακόμα, δεν βλάπτει. Ωραία. Και ας βαμβακώσουμε λοιπόν τώρα. Έχω εδώ λοιπόν μια λωριδίτσα. Για πάνω την περάσουμε, προσπαθήσουμε δηλαδή. Με την πρώτη δεν μας βλέπω. Με τη δεύτερη καλά πάμε. Λοιπόν, ούτε πολύ σφιχτά ούτε πολύ χαλαρά. Έτσι. Νομίζω εδώ είμαστε καλά. Κομπλέ. Για να κόψουμε λίγο το βαμβάκι μας. Δεν θα το βάλουμε όλο αυτό μέσα φυσικά. Λοιπόν, εγώ κόβω σε αυτό εδώ το σημείο περίπου. Ωραία. Και από την άλλη μεριά πάλι στο ίδιο σημείο.
Πολύ ωραία. Για να μαζέψουμε και λίγο το παμπάκι μας εδώ. Το φρατέψουμε και λιγάκι. Θέλουμε να τοποθετήσουμε το παμπάκι στα λουκιά, στις υποδοχές. Εντάξει, όχι πολύ χαλαρό, ούτε και στουμπωμένο, δηλαδή να πιέσουμε να είναι στουμπωμένο. Εδώ, το χνουδάκι εδώ πέρα. Ωραία. Να απλώσουμε λίγο ακόμα, να φρατέψουμε και να πάρουμε και το ψαλιδάκι εδώ, να κόψουμε λίγο τις τριχούλες αυτές. Δεν μου αρέσουν έτσι που γυρνάνε γύρω γύρω. Τα χνουδάκια. Ωραία. Τέλεια. Ας τοποθετήσουμε λοιπόν τώρα τα βαμβάκια μας. Ξεκινώ από το πρώτο λούκι, εδώ την υποδοχή. Όπως βλέπετε εδώ. Μπήκε ωραία, ούτε πολύ χαλαρά, ούτε πολύ συχτά. Μια χαρά, μια χαρά. Και στο επόμενο απέναντι αντίστοιχα. Καλύβουμε και εδώ την υποδοχή στο λούκι για το βαμβάκι μας. Έτσι ομοιόμορφα, όχι στουμπωμένα, απλά αφράτα. Όλη την υποδοχή, ομοιόμορφα. Κάνουμε και μερικές διορθωσούλες. Για να δούμε, ωραία, μια χαρά είμαστε εδώ. Στο ίδιο μήκος είμαστε, νομίζω. Τέλεια, ωραία. Τώρα τι γυράκι θα ρίξουμε εδώ πέρα, έχω διάφορα δίπλα μου. Θα πάρω το πουπέτα από Godmother. Τι μαφιόζικη σειρά που λέω εγώ, ξέρετε. Το lemon με cookie, με ζαχαρωτά cookies. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα συνάντη στα σούλια μας εδώ στο βαμβάκι μας. Λίγο γυράκι, όχι πάρα πολύ. Να ποτίσει θέλουμε. Ωραία, να ανάψουμε και λίγο εδώ να έρθει ένα ντομανάκι, χαλαρό, τέλεια. Ανάψουμε και λίγο ακόμα. Ωραία. Να διορθώσω και λίγο ακόμα εδώ. Να είμαστε σωστοί. Τέλεια. Και τώρα λοιπόν θα πάρουμε το υπόλοιπο μέρος του Ari version 2. Την καμπανούλα με το τανκάκι εδώ πέρα. Και θα προσπαθήσουμε να την βιδώσουμε τώρα εδώ. Είμαστε τώρα μέσα από την κάμερα, καταλαβαίνετε εδώ πέρα. Για να δούμε, μην έχουμε ιστορίες. Έλα αγόρι μου, ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, εδώ ανοίγουμε το top capture τα ρωτά. Να γεμίσουμε τον Άρη μας. 5 ml. Μέχρι πάνω full. Ωραία. Τέλεια. Και επειδή εμένα με τρώει τώρα, για να κάνουμε το τεστ που είχαμε πει και στην αρχή. Ας πούμε ότι ξεχάσαμε το top cap ανοιχτό και μας γύρισε ο ατμοποιητής μας και δεν τρέχει ούτε σταγόνα. Τίποτα. Πολύ καλή φάση. Κομπλέ, κλείνουμε το top cap, βιδώνουμε στο μοντάκι μας στα 17 βατάκια και πάμε για τα συμπερασματά μας. Ares version 2. Ares version 2 λοιπόν, και επιστρέψαμε για να σας πω παιδιά την προσωπική μου άποψη αν θέλετε. Βασικά ο ατμοπιτάκος είναι απροβλημάτιστος, δεν είχα ούτε καν υπόνοια διαρροής. Μου αρέσει που έχει τοποθετηθεί αυτό το νέο crosser flow που έχοντας τη μένη για την αντίστασή μας μπορούμε να το ρυθμίσουμε. Μου αρέσει ακόμα το ότι έχουν κλείσει τα λίγα γύρω γύρω και έτσι το στήσιμο του ατμοποιητή γίνεται πολύ πιο εύκολα από τον Άρη τον πρώτο. Το νέο δαχτυλιδάκι του αέρα με αυτό το σχεδιάκι και το stop που έχουμε σε κάθε επιλογή ώστε να μην γυρίζει αλόκοτα, ας το πούμε. Λοιπόν, εδώ έχω επιλέξει όλες τις τρυπούλες ανοιχτές. Να κάνουμε μια τζουρίτσα. Η τζούρα του λοιπόν εδώ σε αυτήν την επιλογή είναι προς restricted DL και έχει εξίσου πάρα πολύ καλή γεύση με τον Άρη τον πρώτο. Να δούμε και την 08.
πολύ καλή γεύση και εδώ στη 08 και με απανωτές Τζουρίτσες δεν καταλαβαίνει τίποτα ο Άρης. Μου αρέσει εξίσου και το νότσιο μουχάκι που βάλανε, που αποτρέπει τις διαρροούλες όπως είδαμε και στο τεστ, και το τριπτυπάκι αυτό που είναι έτσι πολύ MTL-άδικο. Να επιθυμίσω λοιπόν ότι μαζί είδαμε τον 24 στα 5ml χωρητικότητας, κυκλοφορεί και σε μαύρο χρώμα, η τιμή του είναι 36,90. Βγαίνει και σε 22 χιλιοστά με 2ml χωρητικότητας. Λοιπόν, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια λοιπόν, Ares version 2, αυτά ήθελα να σας μεταφέρω. Σας ευχαριστώ λοιπόν που με παρακολουθήσατε, ένα subscribe με βοηθάτε να συνεχίσω και τα λέμε στο επόμενο.